Έξω, καλώ ήρθε. Πίσω σε ένα ακόμα podcast ελεύθερο και σε ευχαριστώ που πάτησε να δει αυτό το σημαντικό επεισόδιο για την υγεία σου. Διαφορετικό podcast ελεύθερο, διαφορετική θεματολογία. Γνωστό γνώριμο ο κύριο Μανώλη Λιανάκη. Έχουμε κάνει και άλλε φορέ επεισόδια. Μιλήσαμε και για πολιτικά. Μιλήσαμε όμω και για τη Σπυρουλίνα. Δείξαμε και πράγματα τα οποία είχαν γίνει μέσα στον κορονοϊό τότε. Και θα κάνουμε κάποια updates, θα μιλήσουμε για την υγεία μα. Θα πούμε κάποια πράγματα που πρέπει να ξέρουμε σχετικά στο κομμάτι τη ψυχολογία αλλά και της φυσιολογίας, γιατί είναι αλληλένδετα. Ο κύριος Γιαννάκης, να ενημερώσω και θα βρείτε τα links όλα στην περιγραφή από κάτω, έχει ένα πολύ δυνατό εργοστάσιο παραγωγής σπυρουλίνας και θα μας πει προφανώς και κάποια πράγματα για τη σπυρουλίνα που χρειαζόμαστε να ξέρουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γεια σας κύριε Μανώλη. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την ε, επικοινωνία που έχουμε και την δυνατότητα που μου δίνεται να μοιράζομαι με περισσότερο κόσμο ε, ό,τι καλό συμβαίνει στη ζωή μου. Πώς βλέπετε την επιστηστική κρίση που ετοιμάζουν. Χρησιμοποιούν όλα τα μέσα ώστε να ελέγξουν με απόλυτο τρόπο τον κάθε άνθρωπο. Ε, το σενάριο της νέας τάξης πραγμάτων εξελίσσεται κανονικά. Είδαμε ε, όλη αυτή την ιστορία με τα εμβόλια αποκαλύφθηκε γιατί το κάνανε mm. ε, είδαμε την ενεργειακή κρίση με τους δύο πολέμους Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή τώρα όπου έχουν ξεπεράσει κάθε όριο κτηνοδίας και ο κοινό παρανομαστή σε όλα αυτά είναι η επισητιστική κρίση. Ε, διότι Χωρίς ενέργεια, με τον απόλυτο έλεγχο και την αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος βασικά, γιατί πίσω από όλα αυτά είναι το τραπεζικό σύστημα, και εν ώψη της μετα... μετάβασης στο ψηφιακό νόμισμα, όπου είναι η απόλυτη καταστροφή και ο απόλυτος έλεγχος του οποιοδήποτε ελεύθερου ανθρώπου, δυστυχώς η χρήση της νέας τεχνολογίας Επιτρέπει σε αρρωστημένους εγκεφάλους, αναφέρομαι σε αυτούς που σχεδίασαν και υλοποιούν τη νέα τάξη πραγμάτων, λέγοντας τεράστια ψέματα, είναι ψεύτες, αποδεδειγμένα. Ιστορικά και διαχρονικά, αν το δούμε, τουλάχιστον όσο εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου και μπορώ να καταλάβω, ε, από πού να ξεκινήσουμε, από τον πόλεμο του Ιράκ που υπήρχαν χημικά και δεν υπήρχαν. Από τον πόλεμο της Σερβίας από τον πόλεμο, την εξόντωση του Κατάφι, Όλα αυτά δείχνουν ότι οι άνθρωποι είναι ανελαίτητοι. Εμείς δεν υπάρχουμε για αυτούς. Δηλαδή οι σκεπτόμενοι άνθρωποι για αυτούς είναι πρόβλημα. Είμαστε περιττοί. Οπότε μου θυμίζει, αν θέλετε, όλη αυτή η κατάσταση. Ε, πάω πολύ πίσω στα παιδικά μου χρόνια που η οικογένειά μου και ο παππούς μου και ο πατέρας μου είχαν κοπάδι. Mm. Όταν τα πρόβατα ή τα κατσίκια ήταν χορτάτα, δεν μιλάγανε καθόλου. Όταν όμως είχαμε αργήσει να τα ταΐσουμε, φωνάζανε. Mm. Έχει μετατραπεί σταδιακά η κοινωνία μας σε μια γέλη ανθρώπων ε, που κάθε άλλο παρά ανθρώποι είμαστε, λες και έχουμε υποστεί λοβοτομή είμαστε σε μια κατάσταση Σωστά. όπου φωνάζουμε και όχι πολύ διότι με το με το πας που δίνεται τώρα ταΐζουμε το πρόβατο για να μην φωνάζει και μας χαλάει το, το σκηνικό διότι και με την επίσκεψη της κυρίας Λαγκάρτ τότε στις μέρες και τα καλά τους λόγια ε, δεν πρέπει να μας αφήνουν να, να, να μας κάνουν να εφησυχάζουμε γιατί εκτιμώ ότι μας ετοιμάζουν τα χειρότερα. Mm. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ δεν απελπίζομαι γιατί ε, διαχρονικά αν το δούμε και ιστορικά όλες οι αυτοκρατορίες απ έξ, από μέσα θα πέσουν ε, θα φαγωθούν μεταξύ τους είναι σίγουρο. Το θέμα είναι να αντέξουμε και για να αντέξουμε δεν θα πρέπει να το βάζουμε κάτω. Θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, θα πρέπει με τη δύναμη του μυαλού μας να σκεφτόμαστε και να ζητάμε ο καθένας για τον εαυτό του το καλύτερο. Πώς πιστεύετε ένας απλός άνθρωπος που αυτή τη στιγμή φεύγει και η επιδότηση στο ρεύμα. Δηλαδή βλέπουμε ότι η επιδότηση στο ρεύμα φεύγει τη στιγμή που αλλάζει ο καιρός και γίνεται πιο κακό. Έχουμε μπαίνουμε στο χειμώνα σιγά σιγά. η τακτική που ακολουθούν είναι η φτωχοποίηση του κόσμου, η οικονομική του εξαθλίωση, ο απόλυτο έλεγχο. Για να μπορούν να τον ελέγχουν, σωστά. Ε, αυτή τη μια μέρα ψηφίζουν το ένα, την άλλη ψηφίζουν το άλλο. Θα πρέπει να σα πω, επειδή τελευταία ασχολήθηκα λίγο με τα ενεργειακά. Ε, έχουν βάλει πλαφόν με τους παραγωγούς, τους μεγάλους παραγωγούς της ενέργειας 100 νομίζω ευρώ ε, η κιλοβατόρα η μεγαβατόρα ε, που σημαίνει ότι όπως και να παίξει το φυσικό αέριο στις τιμές ε, αυτό σημαίνει ότι η, παρα, η μεγάλη παραγωγή ε, στην Ελλάδα θα παίρνουν, θα πληρώνονται 100 ευρώ τη μεγαβατόρα. Τι σημαίνει αυτό αυτό σημαίνει ότι αν πέσουν οι τιμές του φυσικού αερίου, που το έχουμε δει, αυτοί θα πληρώνονται τα 100 ευρώ. Τώρα, αν οι τιμές ανέβουν στο φυσικό αέριο, το κόστος της μεταγκαβατόρας θα αυξηθεί, θα πάει πάνω από τα 100 ευρώ. Οπότε, στην περίπτωση αυτή, το πλεονάσμα, αυτοί πάλι τα 100 ευρώ θα παίρνουν, το πλεονάσμα πάει για τη λεγόμενη πράσινη ενέργεια. Τι κάνανε στην περίπτωση της επιδότησης Εκείνοι είπανε Ότι θα πάει στην πράσινη ενέργεια Δηλαδή επενδύσεις Στην πράσινη ενέργεια Τους δώσανε τα χρήματα πίσω Παράνομα Τους ίδιους, τους ίδιους. Ναι, ναι. Οπότε όταν ανεβήκαν Οι τιμές ε, Του φυσικού αερίου Πάλι αυτοί τα πήραν όλα τα λεφτά ναι, ναι. Και, όχι Και μόνο αυτό. αυτό το παρουσίασαν Ότι επιδοτούν τον καταναλωτή για να μην πληρώνει ακριβά. Και αλλάξανε και μια νομοθεσία και κάποιοι πιο μικροί που θέλανε να κάνουν φωτοβολταϊκά πάρκα του πετάξαν εκτό. Ε, το Τώρα πιο... μιλάμε πιο μικρή εννοούμε επενδύσει πάνω από 100 εκατομμύρια. Αυτή είναι η πιο μικρή. Ε, σε αυτό τόπο Απλά δεν είναι δισεκατομμύρια. Ε, σε αυτό τον τόπο απαγορεύεται να δημιουργεί και να παράγει. Ναι. η ε, προσωπική μου εμπειρία γιατί προσπάθησα από το 2000 από ε, το 2013-14 να κάνω ενεργειακά την αυ, τη, ε, αυτόνομη ενεργειακά τη μονάδα παραγωγής mm. των μανιταριών ώστε να μην έχουμε δόξα το Θεό ήλιο έχουμε και τα λοιπά η πρώτη μου σκέψη ήταν ε, να την τε, κάνω ενεργειακά από την αρχή από το 2009 όμως επειδή ήμουν σε περιοχή Νατούρα ε, απαγορεύοταν η σε περιοχές Νατούρα στη συνέχεια ο κύριος Χατζηδάκης στη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου άλλαξε το νόμο και επιτρέπει. Μάλιστα. Αλλά πριν αλλάξουν το νόμο φροντίσανε ε, εκεί που είμαι η, έχει τις εγκαταστάσεις έχει πάρα πολλές ανεμογεννήτριες ο Μητυλινέος. Ναι. Φροντίσανε να πάρουν όλη τη δυνατότητα μεταφοράς ρεύματο από τις μονάδες που είχε ο Μητυλινέος. Όταν λοιπόν εγώ ζήτησα να κάνω, μου λένε δεν μπορεί να γίνει net metering, δεν μπορώ την περίσσια της ενέργειας που θα παράγουν όταν υπάρχει ηλιοφάνεια να την πάρει το δίκτυο της ΔΕΗ γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να την απορροφήσει έκανα μια σκέψη ότι επειδή δεν φυσάει πάντα είπα να βάλω μπαταρίες και τουλάχιστον τις ημέρες που δεν φυσάει και έτσι δεν έρχεται ενέργεια στο δίκτυο από τις ανεμογεννήτριες να μπορώ να δίνω εγώ Α, δεν γίνεται αυτό. Ό,τι θέλετε, ό,τι καλή ιδέα δεν γίνεται. Δηλαδή, οποιοδήποτε σχεδιασμό γίνεται σε αυτή τη χώρα γίνεται. είναι για συγκεκριμένε οικογένειε με συγκεκριμένε προποθέσει ώστε η Ελλάδα να είναι μπανανία και οι Έλληνες να μην μπορούν να αναδείξουν τις πραγματικές ικανότητες που έχουν τόσο στο θέμα της παραγωγής όσο και της επιχειρηματικότητας. Και δεν, μετά δεν έχουν και παράδειγμα οι πιο νέοι για το πώ κάποιο με την νοημοσύνη που έχει πέτυχε. Οπότε βγαίνει μια ένα πολύ ωραίο σύστημα αποτυχία ουσιαστικά. Που στόχο των ανθρώπων είναι να πάνε στο δημόσιο και να δουλέψουν. Δεν είναι μόνο οι νέοι. Μην ξεχνάτε πώ φύγανε οι επιχειρήσει από την Ελλάδα και πήγανε στη Βουλγαρία και στα Βαλκάνια. Καλό ή λάθο. Το ότι φύγανε. Καταστροφικό για την εθνική οικονομία. Εγώ το βλέπω ότι λογικό. Θα το χαρακτήριζα. Ε, τι Είναι αυτό που είναι, δηλαδή. Δεν θα το θεωρήσω ούτε καλό ούτε η κακό. Η πολιτική του ε, είναι αυτή. Ναι. Διότι γιατί να μην επιχειρήσω στον τόπο μου, τι μου λείπει. Τι λείπει, δεν λείπει απολύτω τίποτα. Γιατί να μην διακριθώ σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι μου λείπει, τίποτα. Ναι, αλλά ξέρουμε και οι δύο ότι είναι πολύ κακή κίνηση να, να ασχοληθεί κάποιο επιχειρηματικά με την Ελλάδα. Είναι κακή κίνηση. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Δηλαδή, αν αυτό ο κάποιο αποφασίσει και πάει στη Βουλγαρία, θα έχει πολύ καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα στο τέλο τη ημέρα και πολύ καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Γιατί οι σωστοί πλέον δεν βρίσκονται στην Ελλάδα. Ε, θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι τα πράγματα στη ζωή είναι δυναμικά. Αλλάζουν. Σήμερα Σή... υπάρχει αυτό. Σωστά. Είχα τη δυνατότητα να μην κάνω τη μονάδα παραγωγής στο Σιδηρόκαστρο το 2009. Να πάω στο Σαντάνσικ. Mm. Και μάλιστα κάποιος δήμαρχος στο Σιδηρόκαστρο είπε ότι οι επιχειρηματίες σαν και εμένα δεν τους χρειάζονται να πάω στο Σαντάνσικ. Ναι. Θα είχα ξοδέψει πολύ λιγότερα χρήματα, ίσως το 1 τρίτο των χρημάτων για την επένδυση που έκανα εδώ. Mm. Θα μπορούσα ε, να δώσω δουλειά στους βούλγαρους. Εγώ είπα όχι. Εγώ θα κάτσω εδώ και θα φυλάω θερμοπύλε και να φύγουν αυτοί που μα φέρανε σε αυτό το χάλι. Κάναν έξι χρόνια να μου δώσουν άδεια εγκατάσταση και λειτουργία. Όταν έκανα εξαγωγέ, σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν κάτισα με σταυρωμένα χέρια. Γιατί οι καρεκλοκέντα είναι στι πόλει. Εγώ πήγαμε στα πουρνάρια. Και σαν πολεοδόμο, επειδή δεν διαπλεκόμουνα με τη ύψη και τη διαφθορά, πήγαινα στι άγονε γραμμέ, εκεί που δεν πηγαίνανε οι άλλοι. Και έτσι μπόρεσα να σταθώ στα πόδια μου επιχειρηματικά, να στήσω μια πολύ καλή υποδομή, να μην έχω καμία εξάρτηση από το τραπεζικό σύστημα και έτσι να μπορώ να εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξο για οτιδήποτε συμβαίνει παρά τις δυσκολίες γιατί ότι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό και ο σύμμαχός μας, αν το ακούμε, είναι το οικοσύστημα, mm. η φύση. Πρώτα θα οργώσεις, μετά θα σπείρεις, μετά θα ξεβοτανίσεις και στο τέλος θα θερήσεις. Το σύστημα μας εκπαίδευσε όλους να μην έχουμε χρόνο. Ρωτήστε οποιονδήποτε, σου λέει δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Πώς γίνεται να μην έχουμε χρόνο. Ο χρόνος είναι μια συμβατική κατασκευή. Ο άνθρωπος την έφτιαξε γιατί. Για να σταυρώνεται. Αυτό είναι. Ο νέος λοιπόν εξωστρακίστηκε. Τον στείλαν έξω πριν από το, τους νέους στείλαν τις επιχειρήσεις τώρα με τα ενεργειακά ό,τι έχει απομείνει θα το στείλουν και αυτό mm. ε, και, και μετά θα πάρουν να αγοράσουν αυτή τις εκτάσεις γης αν τους αφήσουμε ναι αν τους αφήσουμε ναι. μπορούμε να μην τους αφήσουμε μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις στον τόπο μας οι Έλληνες για τους Έλληνες με το μεταξύ εσείς έχετε βοηθήσει και τους πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία ε, εντάξει, η υποχρέωσή μας είναι. Ε, η συνέπεια ε, δεν κάνει πολλά πράγματα, αλλά ό,τι κάνει το σχεδιάζει ώστε να ικανοποιεί την αναγκαιότητα για την οποία την κάνει. Ο κάθε ένας πλημμυροπαθής που αποδεδειγμένα είναι πλημμυροπαθής παίρνει το πακέτο του με αυτά που έχει ανάγκη. Δεν χρειαζόμαστε μεσάζοντες, ούτε τους δήμους που μαζεύουν τα προϊόντα, ούτε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, γιατί διαπιστώσαμε πράγματα που τα παραδώσαμε με καταστάσεις, όταν ζητήσαμε να μας πούνε ποιος τα πήρε αυτά, δεν πήραμε καμία απάντηση. Που σημαίνει ότι είπαν στους μαυραγορείτες, είπαν στις χωματερές, γιατί θέλουμε οικονομική εξαθλίωση για τον έλεγχο. Η ανταπόκριση του κόσμου σε ό,τι αφορά τη βοήθεια των πλημμυροπαθών είναι συγκινητική. Η, ε, η εμπιστοσύνη που μας δείχνει ο κόσμος σε όλους όσους μπαίνουν μπροστά είναι τεράστια Για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Το έλλειμμα είναι στη διαχείριση των συλλογικοτήτων. Των λεγόμενων εκπροσώπων οι οποίοι σαβδέλες μας πίνουν το αίμα. Θα πρέπει λοιπόν ό,τι σχεδιάζουμε να το σχεδιάζουμε σωστά να το εκτελούμε σωστά, να το παρακολουθούμε σωστά. Γιατί είδαμε και περιπτώσεις, μικρό ποσοστό είναι, που κάποιοι δηλώνουν πλημμυροπαθής χωρίς να είναι. Ευτυχώς ήταν μικρό το ποσοστό και απομονώθηκε. Και έτσι ε, δεν δηλαδή, μπορούμε με, να με, κάθε... με συλλογικότητα μπορούμε να αποτρέψουμε την πώληση των δικών μας περιουσιών στους ξένους. Ε, ε, μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις οι για τους Έλληνες. Μακάρι να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, αλλά όταν τώρα εκεί πέρα στην, στη Θεσσαλία είχαν οι άνθρωποι αυτό, τι επένδυση να κάνουν. Όταν ένα άνθρωπο έχασε δύο κομπίνε, οι οποίε κοστίζουν 600 χιλιάρικα, και γιατί πάει, χάλασε το μηχάνημα, έπαθε ηλεκτρολογικό πρόβλημα. Mm -hmm. Τι να τον πω εγώ αυτόν για επενδύσει, που αυτό είναι πολύ πιο μπροστά από μένα στι επενδύσει. Καταρχήν χρειάζεται μια παιδεία που δεν την έχουμε σε οτιδήποτε κάνουν. Παράδειγμα, πούμε, Για να φάνε τα χρήματα που έρχονται και καλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση... μιλάνε για εξωστρέφεια. Ο κόσμος δεν ξέρει... τι γίνεται έξω από τα σύνορα. Δεν ξέρει ότι ο καρκίνος είναι καθολικός. Mm. Αν δεν βγεις, δεν θα το δεις. Μας παρουσιάζουν συνέχεια... από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση... τα καλύτερα. Ότι τώρα θα γίνουμε Ευρωπαίοι... οι άχρηστοι εμείς και τόνα και τ' άλλο. Μας δημιουργούν μια ιτοπάθεια η οποία εξυπηρετεί τις δικές τους σκοπιμότητες γιατί είναι τοποτηρητέ. άλλων. Δεν υπηρετούν τον Έλληνα. Δεν υπηρετούν τον πολίτη που τους ψηφίζει. Τον κοροϊδεύουν συστηματικά. Και του δίνουν ψίχουλα. Ναι, δηλαδή όλοι τους έχουν διδακτορικά απάτης. Κοροϊδίας, ψευτιάς και διαφθοράς. Ε, όσο μεγαλώνουμε ε, και βιώνουμε και δεν είμαστε θεατές αλλά θέλουμε τουλάχιστον να είμαστε κομπάρσι αν όχι πρωταγωνιστές στο πεδίο της ζωής μας οι Έλληνες για τους Έλληνες δεν έχουμε άλλο θύμα να μην μιλάμε αυτοί που μείναμε εδώ τουλάχιστον και αν... είμαστε ελεύθεροι και μιλάμε αυτοί που μείναμε εδώ ε, ναι για αυτούς ένας από τους λόγους που φ, δεν θα κάνουν τίποτα από αυτά που σχεδιάζουν είναι γιατί η υπεροψία τους έχει ξεπεράσει κάθε όριο ε... ό,τι θέλουν κάνουν πλέον έχουν πάρα πολύ μπάτζετ όμως πάρα πολύ μπάτζετ, τι να θα τα λεφτά που τρέχουν εμείς προσπαθούμε με αίμα να βγάλουμε τα δικά μας τα κάνουμε... λεφτά και αυτοί έχουν έτσι κάνουν και έχουν άπειρα λεφτά, χωρίς τίποτα λογικό να εξαγοράσουν ένα τυπογραφείο με πόσο κάνει κοστίζει ένα... για να τυπώνεις δολάρια ή ευρώ άπειρα χρήματα λοιπόν μπορούμε να έχουμε τι αντίκρισμα έχουν αυτά τα χρήματα το πετσετάκι που λέγεται ευρώ ή δολάριο είναι το μέσο που μας υποδουλώνει υπάρχουν και άλλοι τρόποι ε, δεν είμαι έτοιμο για να μιλήσουμε γι' αυτό γιατί μελετάω και αν δεν είμαι σίγουρος για κάτι δεν θα μιλήσω διότι το να εκφέρεις δημόσιο λόγο και να Μαθαίνει από σένα όποιο ακούει και να σε εμπιστεύεται είναι τεράστια ευθύνη. Το να κάνω ένα λάθο στην επιχείρησή μου αφορά μόνο εμένα στο μεγαλύτερο ποσοστό. Το να κάνω όμω λάθος σε ένα σχεδιασμό ε, είναι εγκληματικό γιατί παίρνει κόσμο στο λαιμό σου. Δηλαδή, σε οτιδήποτε αφορά τι συλλογικότητε και τα κοινά προβλήματα αν μια φορά πρέπει να προσέχω στα δικά μου, στα προσωπικά εκεί πρέπει τουλάχιστον 10 διότι η οποιαδήποτε αποτυχία οδηγεί σε αυτό που λέγεται απογοήτευση όλοι οι ίδιοι είναι δεν αλλάζει τίποτα δεν αλλάζει τίποτα είναι τα φόπλακα στη ζωή μας το να πούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αλλά θα προσπαθήσω αφήνουμε μια χαραμάδα, μια ελπίδα, μια αισιοδοξία. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς προσπάθεια. Άρα το πρώτο κομμάτι που μας προτείνεται για να διορθωθεί η υγεία και η ψυχολογία είναι να ξαναποκτήσουμε αυτή τη χαραμάδα. Οπωσδήποτε. Όλα γίνονται. Εγώ μέχρι τα 50 μου δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με το τι τρώω. Έπαθα υπερκόπωση και κατάλαβα ότι κάτι κάνω λάθος. Και από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία ε, της επένδυσης η σχέση με τη σπυρουλίνα. Τώρα έχουμε και μονάδα παραγωγής μανιταριών για να καλύψουμε την έλλειψη της βιταμίνης D γιατί η σπυρουλίνα δεν έχει, με φυσικό τρόπο. Ε, ξαναγυρνάμε πίσω στις πηγές. Βλέπουμε και μελετάμε και διαπιστώνουμε αυτά που έλεγε ο Ιπποκράτης, ο Γαλινός και τα λοιπά στα θέματα της υγείας το φάρμακο είναι το τελευταίο mm. που θα χρησιμοποιήσουμε γιατί το φάρμακο είναι φαρμάκι, έχει αρνητικές παρενέργειες μέχρι να φτάσουμε εκεί που είναι η πρόληψη που είναι η διατροφή πειράξαν την τροφή γιατί την πειράξανε στο όνομα του χρήματος υβρίδια μεταλλαγμένα πλαστικό φαγητό ε? αυτό σημαίνει διατροφικό έλλειμμα άρα μπήκαν στη ζωή μας τα συμπληρώματα διατροφής να σε κάψω Γιάννη λέει να σαλείψω λάδι <χαι> σου δημιουργώ ανάγκη πειράζοντα τα τρόφιμα γιατί πια δεν έχει τη θρεπτική αξία που είχε πριν το πειράξουν και το κάνουν μεταλλαγμένο οπότε κάπως πρέπει να το αναπληρώσεις και πάμε και στο τρίτο με τα ασυμπληρώματα, μάλιστα δεν μπορείς να τα πάρεις πάνω από δύο με τρεις μήνες το χρόνο γιατί επιβαρύνουν το σηκώτη και δημιουργούν αρνητικές παρενέργειες. Παράδειγμα η υπερβιταμίνωση είναι πολύ χειρότερο από την αβιταμίνωση. Mm. Και έτσι αρχίζουμε μετά και που πάμε... Πάντως υ... χάνουμε την υγεία σίγουρα. Στις φαρμακοβιομηχανίες. Το επιστέγασμα ποιο είναι... Το ένα φέρνει το άλλο δηλαδή. Ε. Ποιο είναι πριν από δύο χρόνια εμβολιαστείτε γιατί θα πεθάνετε και έρχεται εδώ η μελέτη που έγινε σε δημόσιο νοσοκομείο που είναι κλινική και δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανένας που λέει ότι με τα προϊόντα μας οι πιθανότητες να ακολούσες κορονοϊό ήταν 13,7 αν δεν έπαιρνε, ήταν 73,8 Έπαιρνε δεν έπαιρνε κόλλησες οι πιθανότητες να μπει στο νοσοκομείο αν στα τα προϊόντα μας ήταν 1,9% χωρίς καμία βλάβη σε ζωτικά όργανα έμπαινε να σου βάλουν ένα ωρό μια-δυο μέρες για να μην πάθεις αφιδάτωση λόγω γαστρεντερίτιδας ποια ήταν η, του, η επιβάρυνση του συστήματος υγείας αν έπαιρνε τη σπυρουλίνα πλατένσης καμία είχατε κάνει και μια δωρεά να το πούμε αυτό γιατί αξίζει ε, να ολοκληρώσουμε ναι. αν δεν έπαιρνε στη σπιρουλίνα, οι πιθανότητε να κολλήσει ήταν 20,2%, αλλά με βλάβε σε ζωτικά όργανα. Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ιοί που κυκλοφόρησαν και για το AIDS και για το COVID είναι τη ίδια κατηγορία και είναι και οι δύο κατασκευασμένοι. Είναι για το καλό τη ανθρωπότητα. Έτσι μα λένε. Είναι για να γεμίζουν τρισεκατομμύρια ακόμα και με τα πετσετάκια παρόλο που έχουν τη δυνατότητα να κόβουν όσα θέλουν τι κάνουν και αυτά τα τίποτα που μας δίνουν μας τα παίρνουν την ίδια χρονική στιγμή γιατί για να ψοφίσουμε Μ? να μην έχεις να φας να είσαι απολύτως εξαρτημένος ε, Πώς είναι υποτιμητικό να, να πουλάνε τέτοια προπαγάνδα του να μην έχει να φας σε ένα περιβάλλον τόσο άφθονο όσο, όσο η Ελλάδα είναι απίστευτο δηλαδή για ποιο λόγο οι Έλληνε κάθονται και ε, ουσιαστικά αγοράζουν την ιδέα του δεν θα έχουν να φάνε. Για μένα είναι τρελό αυτό. Ενώ ζουν σε περιβάλλον αυθονίας ουσιαστικά. Τώρα που μιλάμε είναι περίπου μεσημέρι. Μ? Αν σου πω 100 φορέ ότι είναι μεσάνυχτα θα το πιστέψεις. Αυτό σημαίνει προπαγάνδα. Η κόρη μου ε, κόλλησε COVID εκτός Ελλάδος επέστρεψε πίσω με χαρτιά που ήταν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής τα πήγε για να τις δώσουν πας να μπορεί να βγαίνει γιατί εκείνοι λέγανε ότι αν έχεις, κάνει, αν έχει περάσει Στο το COVID μετά από έξι μήνες πρέπει να κάνεις το λεγόμενο εμβόλιο τα πήγε λέει δεν ισχύουν αυτά μου λέει δεν γίνεται θα το κάνω λέω δεν θα το κάνεις γιατί η επιστήμη δεν είναι άλλα κάρτα να σου πούνε, στείλε ένα email να σου πούνε σε ποιο νοσοκομείο ή σε ποιο πιστοποιημένο εργαστήριο θα κάνεις τεστ αντισωμάτων mm. η απάντηση ήταν δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία δηλαδή η επιστήμη που πήγε γιατί μας είπανε ότι αυτή είναι η επιστήμη η άλλη που πήγε ποιος την πήρε κάνει το εμβόλιο και σε τρεις μέρες της πρίστηκαν ελευθαδένες γιατί, γιατί απλά είχε αντισώματα Α, και το λέτε δημόσια. Βεβαίω το λέω δημόσια. Σας Δεν πονάει, έχω να κρύψω τίποτα. Σα ε, Ναι, είναι το παιδί μου. Είναι η συνέχεια τη ζωή μου. Τι χρωστάει το παιδί, Έχω ε, ανακαλύψει. Καλά, εντάξει, τον ξέρετε τον Πίτερ Μακόλου, τον Dr. Πίτερ Μακόλου. Είναι top. Είναι top. Είναι από του most treated, νομίζω, καρδιολόγου στι Ηνωμένε Πολιτείε. Έχει βρει το πρωτόκολλο του πώ η ακίδα φεύγει από το σώμα. Αυτό τώρα είναι πολύ σημαντικό. Ε, αυτό που πρέπει να σου πω εγώ. Γιατί, γιατί μέχρι τότε δεν, δεν ξέραμε ότι η ακίδα μπορεί να φύγει από το σώμα. Ε, αυτό που θα σου πω βιωματικά, επειδή ξέρω ποιε είναι οι παρενέργειε από τα εμβόλια, ε, θα σου πω εγώ τι ήξερα πριν τα εμβόλια για το τι κάνουμε με τη σπυρουλίνα Η σπιρουλίνα βοηθάει στην άριστη κυκλοφορία του αίματο μέχρι το τελευταίο κύτταρο. Δεν αφήνει να δημιουργηθούν θρομβώσεις. Μια από τις παρενέργειες είναι η <laughs> Πάμε παρακάτω. Επομένω, ε, παίρνει πυρολίνα, δεν κινδυνεύει από θρομβώσει. Έχει και είχε και έχει σε υψηλή περιεκτικότητα το γάμα ελληνοελληνικό οξύ. Δεν αφήνει να αυξηθεί η αθυρωματική πλάκα ώστε να πάθεις εγκεφαλικά ή εμφράγματα. Που χτυπάει σε στην στάχο. καρδιά. Ε, πφ, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι που έχουν μια προδιάθεση, μια κληρονομικότητα για τον καρκίνο ή είχαν περάσει και τον είχαν ξαφνικά εκρήγνεται. Η σπιρουλίνα περιορίζει την ανάπτυξη Λες και είναι το counter. των καρκινικών κυτάρων και ταυτόχρονα κάνει αποτοξίνωση. Ε? Ποιε παρενέργειες. Από πού. Τώρα έχουμε δει σε ένα μεγάλο ποσοστό γιατί κρατάμε την επικοινωνία με τον κόσμο ότι αυτοί που έχουν κάνει από τις τρεις δόσεις τον εμβολίο και πάνω ένα μεγάλο ποσοστό ε, εμφανίζει κολπική μαρμαριγή. Εν τω μεταξύ, εγώ θα πω το εξή: ότι εσεί αυτά τα λέγατε και τότε. Και όχι μόνο τα λέγατε, ήσασταν backed up από επιστήμη και μάλιστα είχατε πάει και στο επίπεδο του να δωρίσετε μεγάλη αξία των προϊόντων σα για να κάνει ένα τεστ ένα νοσοκομείο να δούνε. Στην πράξη ότι αυτό λειτουργεί και δεν σας δεχτήκανε ε... Δεν δέχτηκαν τη δωρεά σας τότε γιατί, γιατί αυτό... θα να απολύσουν τα εμβόλια Μέχρι τότε σαν πολίτης είχα πιστέψει ότι πραγματικά ο κόσμος πεθαίνει Από αυτόν τον τρόμερο και φοβερό ιό ε... Και θέλατε να βοηθήσετε θέλω να βοηθήσω γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε πέθανε ο κόσμος και εμείς είχαμε πιστέψει ότι πέθαινε από αυτό ναι. δεν γινότανε αλλά επειδή δεν έχω χάσει τη λογική ικανότητα να παρατηρώ τα πράγματα γιατί ε, το πανεπιστήμιο δεν είναι τόσο οι εξειδικευμένε γνώσεις mm. αλλά να μάθεις να μαθαίνεις mm. να πα... είναι η μεθοδολογία αυτό λοιπόν τελειώνοντας το πολυτεχνείο το είχα ε, είχα το δεδομένο ότι οι φορείς του AIDS από τις μελέτες που είχαν κάνει άλλοι όχι εμείς και σε μεγάλα ερευνητικά εργαστήρια του εξωτερικού αλλά και στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και έχουν δημοσιευτεί αυτά και τα έχουμε ε, οι φορείς του AIDS που όπως είπαμε είναι της ίδιας κατηγορίας RNA ναι, είναι όπως και ο COVID-19 ε, εφόσον παίρνουν τη σπυρουλίνα με σωστό τρόπο και σωστή σπυρουλίνα, δεν νοσούν. Αυτό ήταν ένα επιστημονικό δεδομένο το οποίο το, το ξέρουμε, γιατί παρακολουθούμε. Δεν αφορίζουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, η διαφορά μας με τους κρατούντες, ποια είναι την τεχνολογία και την επιστήμη, να τη δώσουμε προς όφελος του ανθρώπου διότι όλος ο πλούτος που έχει παραχθεί στον πλανήτη έχει παραχθεί από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο άνθρωπος δεν είναι ποτέ και δεν πρόκειται να γίνει κάτω σαν αξία κάτω από το χρήμα. Όσοι δέχονται ότι το χρήμα είναι πάνω από αυτούς είναι loser, είναι χαμένοι. Mm. Μα αυτό το τότε... χαμένοι τη ζωή. Ακριβώς. Ε, ε, Κάποια στιγμή θα έρθει το χτύπημα. Μπε, φωνάζουνε, είναι νηστική, Πάρε πα, σκάσε. Εγώ θα αποφασίσω πότε θα σε εκτελέσω. Mm. Πότε θα σε πάω στο χασάπι. Mm. Ε? Έτσι δεν γίνεται με τα πρόβατα. Σωστά. Ο τσοπάνο. Αυτό αποφασίζει. Αυτό αποφασίζει πότε θα τα πάει για σφαγή ή για αναπαραγωγή. Λοιπόν, αυτό δεν τιμάει την ανθρώπινη υπόσταση. Mm. Δεν είναι αυτό το πράγμα ο άνθρωπο που μα επιφυλάσσουν. Ο άνθρωπο είναι το τελειότερο πλάσμα τη φύση. Άρα θεωρείται βήμα 1 για του Έλληνε να αποκτήσουν ανεξαρτησία και βασικά αυθονία στην υγεία του. Καταρχήν, η πρώτη προτεραιότητα για να μπορούμε να μιλήσουμε για οποιαδήποτε δραστηριότητα είναι να είμαστε υγιεί. Αλλά μετά, μετά την υγεία, να προσπαθήσουν να καταλάβουν ότι αυτό είναι σκάμ, το σύστημα που του προσπαθούν να του πουλήσουν και να θυμώσουν με αυτή την κατάσταση. Να θυμώσουν με το ότι περιμένουν από ένα κράτος τσοπάνο το πότε θα κάνουν αυτή παιδί, ή πότε δεν θα κάνουν παιδί, ή δε πότε θα πρέπει να ασχοληθούν με προβλήματα υγεία δε αλλωνών. Δεν χρειάζεται θυμός καθόλου. Τι χρειάζεται, Να παίρνοντας την πληροφόρηση που δεν έχουν. Γι' αυτό έχει τεράστια αξία το έργο που κάνετε. Ε, και γι' αυτό είμαι εδώ. Mm. για να μοιραστώ μαζί σας και με τον κόσμο τους προβληματισμούς μου, τις εμπειρίες μου και τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να βγούμε από τα αδιέξοδα. Το πρώτο που πρέπει να κάνει λοιπόν ο καθένας είναι να μας ακούσει mm. και να καταλάβει ότι είναι εξαιρετικά εύκολο εφόσον έχει τη γνώση και θέλει να βγει από το αδιέξοδο δηλαδή Θέλει να, να μην είναι δούλο, να μην είναι πρόβατο. Ναι. Θα πρέπει να δει το θέμα τη διατροφή του. Ναι, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Πολύ σοβαρό. Αυτό είναι η πρώτη προπόθεση για να έχει την υγεία του. Ε, ε, όταν λέμε υγεία, δεν είναι μόνο το θέμα τι τρώμε. Το περιβάλλον μα είναι τόσο τοξικό. Ο, 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 ο πολίτη είναι τόσο απογοητευμένο και τρομοκρατημένο. Βομβαρδίζεται από υπερπληροφόρηση και δεν ξέρει δυστυχώς να πετάξει τα σκουπίδια και να κρατήσει το χρυσό που θα αλλάξει τη ζωή του και θα τον επαναφέρει σαν ανθρώπινη οντότητα σε αυτό που έπρεπε να είναι να σκέφτεται να κρίνει να αναλαμβάνει ευθύνη να μην θυμώνει και να φωνάζει δεν χρειάζεται να θυμώσεις ναι. πρέπει να ξέρεις τι σου γίνεται να αρχίσεις σιγά σιγά να αποκτά αυτό να έχεις σου. έλεγχο ναι και ξεκινάς με τον έλεγχο στην υγεία. Και ξεκινάς από το θέμα της διατροφής σου. Ένα. Δεύτερο. άσκηση. Ναι. Πολύ Θε, σοβαρό. Θετική σκέψη. Ότι εκπέμπεις εις πράτης. Το, η τοξικότητα που μας έχει περάσει στην ψυχή μας και στο περιβάλλον είναι καταστροφική. Και όλα αυτά στο όνομα του χρήματος. Δηλαδή τι αξία έχει ζωή. Από ό,τι φαίνεται, αν ρωτήσετε έναν Ισραηλινό, <laughs> δεν θα έχει και πολύ αξία. <laughs> μα και αυτή η θύματα. Ναι, 100%. Ε, δηλαδή αυτό που συμβαίνει κάτω ε, δείχνει πια ας πούμε... Ναι, αλλά να βλέπω μια περισσότερη βαρβαρότητα από τη μεριά του Ισραήλ σε αυτό το πόλεμο, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα που δεν μας ενδιαφέρει. Τους πάνε, δεν πάνε. Μας ενδιαφέρει, αλλά Ποιος δεν θα το συζητήσουμε. Τους ακούει. Ποιος τους ακούει, πείτε μου. Ποιος μας ακούει εμάς. Εγώ έκανα προσφορά, προϊόντος, με βάση επιστημονικά δεδομένα, Αξία που ξεπερνούσε τι 200.000 ευρώ όταν δεν υπήρχε κανένα εμβόλιο και κανένα φάρμακο για την αντιμετώπιση. Δύο επιστημονικά δεδομένα. Το ένα το είπαμε, ήταν για το AIDS. Το δεύτερο ήταν ε, μια μελέτη γιατί ο κόσμο προχωράει και χωρί αυτού. Δεν μπορούν να τα ελέγξουν όλα. Σωστά. Λοιπόν, δημοσιεύτηκε μελέτη στο Direct Science στην Αμερική που έλεγε ότι αν παίρνει 15 γραμμάρια σπιρουλίνας και σε, δεν κολλάς. Με αυτά τα δύο δεδομένα λέω εγώ είμαι εδώ, πάρτε, θα δώσετε και στους 1740, τόσα ήταν τα κρούσματα που είχαν ανακοινώσει, για ένα μήνα και πέστε μας αν κάνει τίποτα ή αν δεν κάνει. Ήθελα σαν πολίτης, σαν επιχειρηματίας και σαν επιστήμονας να συνεισφέρω στην αντιμετώπιση του κακού που μας αφορούσε όλους. Δεν είχα κανένα κόμπλεξ ότι θα μου κάνουν τις μελέτες και θα μου τις φέρουνε και θα κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν τελικά έγινε η μελέτη και απο, αποκάλυψε όλο αυτό το το ψέμα mm. το οποίο βέβαια έχει τεράστιο κόστος γιατί αυτό είναι μια άλλη μορφή πολέμου και στο Ιράκ καταστρέψανε η μνημεία του ανθρώπινου πολιτισμού που τα σεβάστηκε η φύση επί αιώνες, σκοτώσανε άμαχο πληθυσμό, το ίδιο έγινε και στη Σερβία, το ίδιο έγινε και στην Λιβύη το ίδιο γίνεται και τώρα. Και στην Αρμενία. Και στη, και στη Ρωσία, στην Ουκρανία και στην Αρμενία. Δεν πάει πολύ καλά το έργο. Η μεθοδολογία <laughs> είναι η ίδια. Πλαστική. Ο στόχος τους είναι να καθαρίσουν τον πλανήτη και να μείνουν αυτοί με τους αρρωστημένους εγκεφάλους που έχουν γιατί αυτοί υπηρετούν μόνο το κακό. Τα πράγματα από τη φύση τους έχουν δύο πόλους. Το θετικό και το αρνητικό. Ναι, Κάποιοι γεννιούνται έτσι. Δεν μπορούν να αλλάξουν. Εμεί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι. Ενώ βλέπουμε το ότι χρησιμοποιούν αυτοί. Όλο, όλο του το είναι. με εργαλεία και πολλέ φορέ και με οικονομία. Τα χρησιμοποιούν για κακό. Εμεί προσπαθούμε να κάνουμε το αντίθετο. Δηλαδή, αυτοί τον καπιταλισμό το χρησιμοποιούν για εργαλείο κακού. Yeah. Εμείς προσπαθούμε να το χρησιμοποιήσουμε για εργαλείο καλό. Για καλό. Ε, εγώ δεν θα το έλεγα καπιταλισμό. Αυτά είναι πια παροχημένα δηλαδή Παροχη, έχει, παροχημένο ιδεολογή, αλλά έχει και μια αξία πω, να καταλαβαίνουμε που... ότι ο κομμουνισμός δεν είναι καλό πράγμα να περιμένουμε ε, από το κράτο ε, για να μας ταΐσει έχει τελειώσει και ο καπιταλισμός και ο κομμουνισμός και όλες οι θεωρίες που κατασκεύασαν για να χειραγωγήσουν την κοινωνία και να τη φτιάξουν έτσι όπως θέλανε κάθε φορά Εάν δεν μείνουμε σε αυτό που λέγεται βασική αξία ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος με τις ενέργειες και τις πράξεις του θα πρέπει να οδηγείται προς τη θέωση ε? όλα τα άλλα έχουν φύγει από τη μέση. Δεν έχει κα, κανένα νόημα να μιλάμε για κάτι Άρα εσείς μας λέτε για μια, ένα σύστημα οικονομίας στο οποίο θα είναι ανθρωποκεντρικό εντελώς αλλά προς τις σωστές Ανάγκε ενό ανθρώπου. Ναι, ναι. Καταρχήν, που θα του κάνουν όμω και καλό. Θα σου Όχι θα σου κακό. Θα σου πω, θα σου πω. Πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα. Τι πολίτε θέλουμε να φτιάξουμε στον πλανήτη, στη χώρα μα, στον πλανήτη γενικότερα, γιατί σήμερα ο πλανήτη είναι ένα χωριό. Είναι, ε. Εγώ ναι. δεν είμαι κατά τη Σωστά, Σωστά, σωστά. Πράγμα. Δεν φοβάμαι να χρησιμοποιήσω τη νέα τεχνολογία. Καθόλου. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μικροσκόπιο και τι αναλύσει για να φτιάξω ένα προϊόν που να μην έχει βαρέα μέταλλα και να είναι ευλογία για τον άνθρωπο. Δεν μπορούσα να το κάνω. Mm. Τι να λέμε τώρα. Σωστά. Ο άνθρωπο δημιούργησε την εξέλιξη. Πώ? Μέσα από τι αμφισβητήσει, τι αντιρρήσει, όχι τι αντιδραστικέ, τι παραγωγικέ. Γιατί συζητάμε δυο μα τώρα. Εγώ βλέπω πίσω σου. βλέπει πίσω μου. Εγώ δεν βλέπω πίσω μου. Δεν πρέπει να μου πει τι βλέπει. Εγώ καλά, δεν πρέπει παρήλω. να σου πω τι βλέπω. Πως θα έχουμε το καλύτερο και για τους δυο ναι. Γιατί αν η πρόθεσή μου Είναι να σε πατήσω Είμαι υπάνθρωπος Δεν είμαι άνθρωπος Δεν είναι αυτός ο ρόλος του ανθρώπου Δηλαδή να σε περιορίσω για ποιο λόγο Τι θα κάνεις Τι θες να κάνεις Θες να με καταδυναστεύσεις Αυτό είναι ανθρωπιά Για ποιο λόγο Βαρετό κιόλα δεν είναι πλάκα πλάκα δεν, δεν έχει τίποτα πολύ καλύτερο πιο, να κάνει με τον εαυτό σου. Δεν είναι πολύ πιο έξυπνο. Και ασχολείσαι με το πώ θα με κατεβάσει. Και δεν είναι πολύ πιο έξυπνο να βοηθήσει κάποιο έναν ο οποίο είναι αυτή τη στιγμή τώρα ξεκινάει ή είναι μικρό. Αλλά έχει καλέ σκέψει, α πούμε. Να το δώσω έτσι. Όχι να το βοηθήσω συνέχεια, αλλά να του δώσω έτσι ένα έναν. Να τον ένα μάθει να σκέφτεται, να τον το μάθει να ψαρεύει. Μα αυτό είναι το καλύτερο. Με ένα αξιακό σύστημα που σέβεσαι τον εαυτό σου σέβεσαι οποιοδήποτε εμβιόν, αυτή είναι η έννοια του περιβάλλοντος και δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα και κανένα αυτό είναι το καλύτερο άμα του μάθεις να ψαρεύει και να μη σε έχει ανάγκη να μη σου τρώει και χρόνο και γι' αυτό η απάντηση στο ερώτημα που δεν δίδεται βλέπεις το Υπουργείο Παιδείας τι γίνεται Πάει ο καθένα κάθε φορά. Βέβαια δεν είναι δικά του αυτά που ανεβάζουν. Ήταν στα πλαίσια τη σχεδίαση του αφελινισμού και να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε παραγωγή υπανθρώπων αυτό εξελίσσεται τουλάχιστον έτσι εγώ το έχω βιώσει στο χώρο το δικό μας δεν είναι όλα μαύρα όμως ε, σήμερα είδαμε ότι επικράτησαν οι καουμπόιδες, οι άνθρωποι που ο θεός τους είναι το χρήμα και τίποτα άλλο πόσο θα κρατήσει ε, δεν κάθομαι με σταυρωμένα χέρια εγώ σχεδιάζω και επιχειρώ γιατί μου αρέσει να δημιουργώ όχι στο όνομα του χρήματος αλλά στο όνομα χαρά της χαρά τη δημιουργίας ε βέβαια ε, στο όνομα του χρήματος δεν πρόβλημα, θα ήσασταν στην Ελλάδα και θα ήταν και το σωστό και το λογικό εσείς ήσασταν στην Ελλάδα αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι κάποια στιγμή να καταλαβαίνουμε την νοημοσύνη του, α, του άνθρωπου που έχουμε απέναντί μας. Εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς έχετε πολύ υψηλό IQ και όχι ότι σας βγήκε. Εσείς το σχεδιάσατε έτσι για να βγει σωστά. Ε, όπως σου είπα, πατέρι, ε, χρειάζεται να γνωρίζει ο άνθρωπος τη μεθοδολογία, η επιμέρους γνώσεις, αν δεν υπάρχει ένα σοβαρό background Δηλαδή το οποιοδήποτε προϊόν εγώ βγάζω, σκέφτομαι ότι αυτό το προϊόν θα το καταναλώσει ένας άνθρωπος. Είναι ασφαλές. Ένα. Δεύτερον, έχει αυτά που μπορεί να μου δώσει αυτό το προϊόν, να είναι το καλύτερο δηλαδή. Αυτά τα δύο είναι. Πάμε παρακάτω όμως, δεν φτάνει αυτό, το έκανε. Πώς περνάει η γνώση η δική σου. Πρέπει να τον ενημερώσεις. Δεν φτάνει αυτό πρέπει να τον πας χεράκι χεράκι. Αν πραγματικά θέλεις το αποτέλεσμα γιατί δεν παράγω για να παράγω παράγω για να το δώσω στον άνθρωπο για να είναι υγιής. Πρέπει να το μάθω. Και όχι απλά πάρτο και είναι καλό. Μιλάμε για τον ανάποδο κόσμο. Έχει έρθει ανάποδα. Τώρα οι γιατροί μας, τη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους, υπάρχουν και σημαντικές εξαιρέσεις, είναι συνταγογράφη φαρμάκων. Mm, Έχουν μπει οι φαρμακευτικέ βιομηχανίε παντού και το μόνο για να ζω δηλαδή πρέπει να φαρμακώνομαι. Μα φάρμακο τι σημαίνει. Ένα, φτιάχνει, αν φτιάχνει, βασικά κουκουλώνει τα συμπτώματα, δεν ε, ε, γενεσιουργό αιτία, οπότε πας από το ένα φάρμακο στο άλλο φάρμακο, στο άλλο φάρμακο, αν ο κόσμο ήξερε το 10% από αυτό που ξέρω πια για τη διατροφή, γιατί κάθε μέρα μαθαίνω, έτσι. Εγώ δεν έχω μείνει τώρα στη Σπυρουλίνα. Πάω παρακάτω. Αρχίζω και σκάβω για να βρω τη γνώση που μα κρύψανε και που ήταν γνωστή 2.500 χρόνια πίσω. Mm. Υπάρχουν τα βότανα. Η Ελλάδα έχει και τρομερή ποικιλία. Τα πάντα έχει. Γιατί να φύγω από την Ελλάδα, δεν κατάλαβα. Ναι, 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 σωστά. σωστά. Γιατί να φύγω. Σωστά. Έχω υποχρέωση, εδώ γεννήθηκα. Δεν γίνεται. Αλλά όχι τον εύκολο δρόμο. Ναι. Εντάξει, δεν θα αποδώσει φταίνε. ο εύκολο δρόμο. Και ο καταγγελτικό λόγο δεν λέει και πολλά. Θέλει και. Α, θέλει και πράξη. Τι κάνουμε, ρε παιδί, πώ το ξεπεράμε το ναι. πρόβλημα. Ε? Πάμε λοιπόν στην υγεία. Είπαμε ότι να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι. Τα συμπληρώματα διατροφή κατά 95% είναι χημικά, είναι από το πετρέλαιο, με ό,τι παρενέργειες έχουν. το ίδιο και τα φάρμακα. Ε, δεν πάμε στα φάρμακα ακόμα. Το φάρμακο ε, για μα είναι τελευταίο. Το πρώτο είναι η διατροφή. Mm. Δε, η διατροφή είναι πειραγμένη. Άρα πρέπει με φυσικό τρόπο να καλύψουμε το διατροφικό έλλειμμα. Αφήνουμε τα χημικά στην άκρη. Και πάμε στα 100% φυσικά. Είτε αυτά είναι οι υπερτροφέ, όπω είναι η πυρούλινα, το υποφαέ, είτε είναι τα βότανα. Με αυτά ζούσε ο κόσμο πριν η χημεία φτάσει να αντιγράφει τη φύση με ένα επικίνδυνο τρόπο. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Σωστό, τέλειο. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα πρέπει να τα μελετήσουμε αυτά καλά και να τα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν. Αλλά με. Εδώ έμαθα πρόσφατα για το σπαθόλαδο ναι. που το βάζανε οι σπαρτιάτε όταν είχαν ε, κοψίματα από σπαθιά. Ναι, ναι. Εγώ δεν το ήξερα τι γινόταν αυτό. Δεν ήταν πολύ ωραίο αυτό, α πούμε. Μ, μα μα έχει αφαιρεθεί ένα τεράστιο πλούτο που εμεί το κατήχαμε οι Έλληνε. Τη φύση που θεραπεύει. Και η Ελλάδα Ρυσικά. είναι και μια χώρα η οποία. Όχι το βότανο είναι στοιχείο. Ναι. Έχει τρομερό πλούτο σε, σε βοταν, βοτανικό πλούτο. Γιατί να την αφήσουμε αυτή τη χώρα. Όχι, δεν πρέπει να την αφήσουμε. Πρέπει να παλέψουμε για να την προστατέψουμε από του λαθρομετανάστε που πάνε και βάζουν φωτιέ. Ε, είδα ένα δημοσίευμα τη Αυστραλή. Δεν ξέρω αν το είδε. Θα στο το στείλω. Το οποίο είναι συγκλονιστικό. Ε, σε σχέση με του ε, μετανάστε και ειδικά με του μουσουλμάνου. Ειδικά. Λοιπόν, εντάξει, δεν, τίποτα δεν γίνεται. Τυχαίο, αυτό είναι ο σχεδιασμό, ο ναι, οποίο εξελίσσεται, ναι, ναι. αλλά επειδή κανένα δεν είναι ηλίθιο όπου και να πιστεύει αρκεί να μπορέσει με επικοινωνιακό τρόπο να του δείξει αυτά που του κρύβουν. Ναι. Χωρί θυμό. Step by step. Άκουσέ τον άστο να μιλήσει, γιατί έχει ανάγκη να μιλήσει ακόμα και αν είναι φανατικός και μετά δώσ' του με σωστό επικοινωνιακό τρόπο την αλήθεια που του την κρύβω mm. χωρίς τη λογική του διήρη και βασίλευε ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει το παίρνω και σα συμβουλή για μένα αυτό σωστό επικοινωνιακό τρόπο χωρίς θυμό ναι. δεν χρειάζεται θυμός Όχι. απλά δείξου του ο, ο, όταν έχεις δίκιο σε κάτι δεν χρειάζεται να θυμώσεις όχι γιατί θα το χάσεις mm. χρειάζεται υπομονή, επιμονή αυτό είναι κατάκτηση. Δεν το έχουμε όλοι, αλλά ε, ε, και εμένα μην με βλέπεις έτσι, ήμουν πάρα πολύ εκρηκτικός. Και κάποιες φορές μου βγαίνει ο θυμός, είναι λάθος. Γιατί το ίδιο πράγμα μπορούμε να το πούμε πιο ήρεμα και έτσι θα μας καταλάβει και καλύτερα ο άλλος και δεν φτάνει να λες κάτι να το ακούν τα αυτιά σου. Τι πέρασε στον άλλο από αυτό που είπες. Αν το πεις καλά επικοινωνιακά θα περάσει. Αν δεν το πεις πρέπει να τσεκάρεις ώστε να βρεις το σωστό τρόπο ώστε να περάσει. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Απολύτως. Έχουμε λοιπόν λύσεις στα αδιέξοδα που δημιουργήθηκαν κατασκευασμένα είναι σε όλα τα επίπεδα. Ο πρώτος στόχος μας είναι η υγεία. Πάμε τώρα στο ψυχολογικό, στο άλλο το κομμάτι όπου σπέρνουν φόβο και τρόμο ό,τι φοβάσαι, ό,τι φόβο σου περνάει, να, είναι σίγουρος ότι θα υλοποιηθεί. να είσαι σίγουρο ότι θα υλοποιηθεί. Σε ακυρώνει, σαν οντότητα. Σε... Ε... Κλείνεσαι. Αν δεν ρισκάρει τη ζωή σου, δεν κάνει τίποτα. Όταν φοβάσαι, δεν ρισκάρει. Κλείνεσαι στο mm. κλουβί σου. Mm. Μέχρι να έρθει το τέλο. Και αυτό είναι σχεδιασμένο. Αυτό είναι νοοτροπία που λέτε. Νοοτροπία του να μάθω. Ο Όχι ν... το πώ εκπαιδεύω την κοινωνία, πώ φτιάχνω του ανθρώπου. <laughs> <laughs> Το μεγαλύτερο όραμα του νεοέλληνα πιο ποιο ήταν. Ύστερα δικαιολογημένο ήταν σε κάποιο βαθμό, αλλά ήταν κάλπικο. Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τον εμφύλιο, ε, ποταμούς, αίμα. Αυτοί που επιβιώσανε, το όνειρό τους ήταν να γίνει το παιδί τους τι. Δημόσιο υπάλληλο, για να έχει το σίγουρο διότι περάσανε κατοχές, φτώχες, οικονομική εξαθλίωση. Ο άνθρωπος δεν ήταν τίποτα μετά τους πολέμους και γι' αυτό βάζανε και δημιουργούσαν και τους εμφυλίους ώστε ε, να πάνε στην απόλυτη εξαθλίωση οικονομική ώστε να είναι χειραγωγήσιμη και ελέγξη. Το όνειρο λοιπόν του κάθε γονιού ήταν το παιδί του να πάει στο δημόσιο. Όταν παρετήθηκα 17 Ιουνίου του 85, από το δημόσιο, ήταν η μέρα που μπορούσα να κάνω έτσι η αμονιμοποίηση και τους έδωσα την παρέτησή μου και έφυγα, ε, έπεσε θρύνο στην οικογένεια. Και μάλιστα ήμουνα και σε μια υπηρεσία που έπαιρνα διπλάσια λεφτά από ό,τι παίρνανε οι άλλοι. εδώ κάνω μάνα πάνε και δεν τρελάθηκε, δεν είναι στα καλά, το παιδί το χάσε. Εγώ όμω ήθελα να ζήσω, δεν ήθελα να πεθάνω. Γιατί είχα να διαλέξω ή να κάτσω να τα παίρνω, ή να καπνίζω καφέδες και τσιγάρα και να μην κάνω τίποτα, να με πληρώνουν. Ε. Δηλαδή, γιατί αν δούλευα, χαλούσα την πιάτσα Οπότε. Ναι, ναι, ναι. Δεν άρεσε ναι. του άλλου. Το κλίμα ήταν. Ναι, ναι. Ναι. Και εγώ δεν μπορούσα. Είμαι 30 χρονών και λέω: Είμαι πολύ νέο για να πεθάνω. Και έτσι παρετήθηκα. Ε, αυτό τώρα, στην πορεία, για να διατηρηθεί το κομματικό κατεστημένο, το σύστημα, ε, αρχίσαμε να ξυλώνουμε το pullover και να κάνουμε προσλήψεις και εκεί που δεν χρειάζονταν καθόλου Κανένα έλεγχος της παραγωγικότητας πλήρη ασυδοσία Ποιο είναι ο νταβατζής σου, ποιος πολιτικός α, έχει δόντι λέει αυτός αυτό ε, συνέβαινε παντού και στο στρατό και στα σώματα ασφαλείας και στις δημόσιες υπηρεσίες, παντού αυτό ήταν ο κανόνας η εξαίρεση ήταν ελάχιστες περιπτώσεις γι' αυτό σιγά σιγά οδέψαμε προς αυτό και το πιο τραγικό από όλα ποιο είναι όλα τα καλά μυαλά που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην έρευνα, στις επιχειρήσεις, στην οικονομία, που πήγανε. Την κάνανε. Πού πήγανε. Όταν συμπληρώνουν το... Όταν δίνουν πανελλήνιες και συμπληρώνουν το χαρτί αυτό... Ναι, το μηχανογραφικό. Ναι, ε, είναι φοβερό το ότι οι καλύτερες επιδόσεις πάνε στην αστυνομία και στα σώματα ασφαλείας γιατί έχουν δουλειά, έχουν εξασφαλίσει το, το σίγουρο. Mm. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για την οικονομία. Δηλαδή σχεδιάστηκαν οι καλές φυλακές. Θέλαν τα καλά μυαλά για να χρησιμοποιήσουν τη νέα τεχνολογία για να μας δέσουν χειροπόδαρα. Τους καλούς τους κάνουν υπαλλήλους. Ε? Αυτό καλό δεν είναι όμως. Ποιο. <laughs> αυτό αφήνει περιθώρια σε μένα που ήμουν ένας μέτριος μαθητής του ναι. 16-17 ναι. Να γίνω εγώ επιχειρηματία και να του έχω αυτού για υπαλλήλου μου. Δεν είναι ότι καλύτερο. Πολύ γιατί καλό πράγμα. Θα σου πω, θα σου πω. βγαίνει από τον εαυτό σου γιατί στο management, αν ο καθένα μα δεν βρει τι είναι αυτό που του πάει, τι είναι αυτό που του αρέσει. Και η. η γιατί η εργα... αυτό τον αρέσει η να εργασία... είναι δημόσιο υπάλληλο. Εργασία... Καλό είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν τον αρέσει. Η αλήθεια ο είναι ότι δεν ξέρει ξέδερα, την άλλη προοπτική όπως λειτουργεί το κράτος. Σε βάζω φυλακή και σε πληρώνω. Και περιμένω τη σύνταξη για να πεθάνω. Mm. Αυτό είναι. Ε, πρέπει να υπάρχουν για αυτοί οι άνθρωποι. Ο, δεν, δεν, πρόσεξε. Δεν υποτιμώ τους δημοσίους υπαλλήλους ή τους υπαλλήλου. Κάθε άλλο. Αλλά να υπάρχει η διαδικασία αξιολόγησης αυτός που θα πάει εκεί για να υπηρετήσει τον εαυτό του και τους πολίτες... να το αγαπάει. Και όχι να γίνεται ο σταυρός του κάθε ενός που επιχειρεί. Έξι χρόνια κάνανε να μου δώσουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Οι πάλι ήταν αυτοί διαπλεκόμενοι με τους πολιτικούς. Ναι, κατάλαβα. Αν δεν σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο... Όλα τα δάχτυλα είναι σημαντικά γιατί το καθένα παίζει το ρόλο του και πρέπει να το παίζει σωστά αν θέλεις το χέρι να δουλεύει. Είναι σημαντικό ο καθένας μας να αγαπάει αυτό που κάνει. Mm. Αυτό έτσι όπως είναι δομημένα τα πράγματα αρχίζει ο γονιός μπίρι μπίρι μπίρι, μπίρι, μπίρι το σίγουρο. σίγουρο. Πολλέ φορέ θα πρέπει ο Είναι πόσο... η οικογενειακή προπαγάνδα ναι, καλά, εκεί έχει που πολύ περνάει το παιδί, πολύ έργο έχει και έχει να αντιμετωπίσει μετά εσύ μπροστά σου στη δημόσια διοίκηση. Ανθρώπου οι οποίοι βαριούνται που ζουν, έχουν εκπαιδευτεί μέσα από το πολιτικό σύστημα να κάνουν ρουσφέτη, έχουν του πάτρονες που του βάλανε μέσα και έτσι έχουμε μια απόλυτη σκλαβιά. Στην το, το πρόβλημα με του δημοσίου υπαλλήλου είναι ότι ποτέ δεν θα πάνε στο, σε μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να δουλέψουν παραγωγικά όλο του το ωράριο. Δεν θα το κάνουν αυτό. Μα αφού έχουν εκπαιδευτεί για το αντίθετο. Έχουν εκπαιδευτεί για το αντίθετο. Α, η μέρα του είναι πάντα να δουλεύω στο ρελαντί. Ποιο στο ρελαντί? Ρελαντί. Στο ρελαντί. Να μην κάνω τίποτα και να πληρώνομαι είναι. Και να μην κάνω τίποτα. Και στις αυτό περισσότερες έχει περάσει φορές. και στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα λοιπόν. Ναι το μόνο που το διαφοροποιεί, γιατί κι εγώ δίνω δουλειέ σε ανθρώπου και εσεί δίνετε δουλειέ σε ανθρώπου και νομίζω θα το βλέπετε κι εσεί. Σχεδόν το ίδιο είναι με το δημόσιο πολλέ φορέ. Απλά εκεί κάποιε φορέ που θα έχει κάποια προσφορά η εταιρεία ή κάποια προοδευτική κίνηση, εκεί δεν έχει αστεία. Εκεί θα πρέπει όλοι να δουλέψουν στο κόκκινο για να βγει αυτή η προοδευτική κίνηση. Εκείνο είναι το κλειδί στη διαφορά στο Μαι, δημόσιο. Αλλά αυτό ξεφεύγει από στον ιδιωτικό. Ιδιωτικό. Αυτό είναι το fast. Πάμε, τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε γρήγορα. Δεν υπάρχει κανένα προγραμματισμό. Οπότε κάποια στιγμή πρέπει να ξεπεράσουμε τον εαυτό μα για να ανταποκριθούμε. Εγώ έχω η δει και με που νομίζανε yeah. ότι δουλεύουν παραγωγικά και ότι τα πηγαίνουν περίφημα. Και όταν ήρθε η ανάγκη στην εταιρεία να δουλέψουν όντω στο κόκκινο καταλάβανε ότι έχουν κι άλλο να δώσουν και έχουν κι άλλο να δώσουν και έχουν κι άλλο να δώσουν και ότι το προηγούμενο επίπεδο ήταν τίποτα μπροστά στο επόμενο από άποψη δουλειά. Αλλά δεν ήταν επειδή εγώ το επέβαλαντε και καλά, ήταν επειδή έβγαινε λόγω ε, φόρτου εργασία. Αναγκαιότητα. Αναγκαιότητα. Αυτό είναι το ωραίο με την επιχειρηματικότητα και τον ιδιωτικό δεν, το δεν τομέα. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα σου πω γιατί δεν είναι. Επί με λίγο μεγαλύτερο, γιατί δεν είναι ωραίο. Ο χρόνος είναι συμβατική κατασκευή. Πόσο ζούμε τη ζωή μας. Αν αυτό που κάνεις. Όχι, όχι. Δεν φτάνει. Γιατί. Γιατί όταν μου βάζει συνέχεια βαθμούς δυσκολίας μπροστά. Ναι. Που ξεπερνάνε κάθε φυσιολογικό. Δεν σου μένει στο τέλος χρόνος να ζήσει εσύ. Να αλλά πρώτα να το περάσει αυτό το στάδιο και μετά να συνειδητά να πει: Τώρα θέλω το χρόνο μου. Ε, αυτό είναι. Πέρνα το δε πώ είναι αυτό. Μην είσαι όλη σου τη ζωή στο ρελαντί. Όχι, όχι. Και μετά αποφάσισε εσύ ότι θες χρόνο, κάνε αυτό, την επιχείρησή σου α, και αυτό κάνε αυτό το παιχνίδι. Φαίνεται να είναι σωστό κάτω από το πλαίσιο λειτουργία του κράτου, τη κοινωνία. Φαίνεται να είναι φυσιολογικό. Δεν καθόλου. Είναι παραφύση. Ο άνθρωπο. Θα πρέπει να σκέφτεται πολύ Να εργάζεται λίγο Όχι γιατί είναι κακό Και να κρατάει ένα μέτρο Παν μέτρο Εγώ το έχω κάψει αυτό Εσείς τώρα λέτε για το work life balance Και, και το έχω, έχω Δύο γάμους δύο διαζύγια Γιατί Για να μπορέσω Να ανταποκριθώ επιχειρηματικά Έκαψα την προσωπική μου ζωή Ναι Αυτό είναι παραφύση δεν είναι το κανονικό αυτό. Ε? Δεν θα το ρίσω. Δεν μπορώ να κρίνω. Ε, ε σου Άμα εσείς γουστάρετε τη φάση σα, εγώ με δεν πέφτει καθόλου λόγο. Είστε χαρούμενο. Ε, εγώ απολαμβάνω εγώ αυτό πιστεύω που... ότι είστε χαρούμενο. Εγώ απολαμβάνω αυτό που κάνω, αλλά είναι μονομέρεια. Χαρέ μπορούμε να πάρουμε και από άλλα πράγματα. Ναι, συμφωνώ μόνο σε αυτό. Από ένα. Συμφωνώ. Ε, αυτό μας το έχει στερήσει. Γιατί να παίρνω χαρές μόνο από τη δημιουργία. Οικογενειακή ζωή δεν είναι κάτι που... Είναι να σημαντικό. είναι πολύ, πολύ όμορφο είναι. Δεν, δεν το συζητώ. Ε, η... Δεν το έχω βιώσει αλλά εσείς το ξέρετε καλά ε, αυτό. Μα ναι. Ε, θέλω να σου πω δηλαδή ότι... Έχει κι άλλο η ζωή. Μα βέβαια έχει. Έχω αποφασίσει να μην πεθάνω. Γιατί. Γιατί έχω πολλά πράγματα να κάνω ακόμα που τα έχω στερηθεί. Θα πάτε να παντερευτείτε κάποια 40 χρόνια νεότερο που Δεν ξέρω. Ο καθένα αποφασίζει για τον εαυτό του. Δεν το έχω αποφασίσει. Μαγιά του παρεμπιπτόντω. Εμένα μου αρέσει και αυτό δηλαδή στο τέλο τη μέρα. Δεν θα το κρίνω. Ε, σίγουρα ο καθένα μα έχει το δικαίωμα, αν είναι ελεύθερο, να αποφασίζει μέχρι στο σημείο που η ελευθερία του δεν δημιουργεί προβλήματα στου άλλου. Mm. Είναι αυτό που λέμε ο στοιχειώδης σεβασμός που πρέπει να υπάρχει απέναντι ε, στο, στο, κάθε έμβιο. Ναι, σωστά, σωστά. Διότι λέμε ας πούμε τώρα για τη Σπυρουλίνα για παράδειγμα. Ναι, κάνει πολύ καλό σε πάρα πολλά πράγματα του ανθρώπου. Εμείς αν δεν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο υγείας, δεν το πουλάμε το προϊόν. Δεν με ενδιαφέρει η πώληση για την πώληση. Δεν ξέρω ποιες είναι οι ανάγκες σου. Πρέπει να τις ξέρω ένα μεγάλο πρόβλημα. Για να στην... έχει αποτέλεσμα. Μα γιατί μου δίνει τα χρήματά σου. Σωστά, για ε... να έχει αποτέλεσμα. Είναι win-win. Mm. Με πληρώνει. Εγώ πρέπει να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Για να κάνω σωστά τη δουλειά μου, εσύ θα πρέπει να απαντήσει τι ερωτήσει. Έχουμε τώρα τα προσωπικά δεδομένα. Α, θέλει τα προσωπικά μου δεδομένα. Ναι, άμα δεν τα μοιράζεσαι τα δεδομένα. Γιατί έρχεσαι δεδομένα. σε μένα. Αυτό. Μα πού να τα μοιραστώ για όνομα του Θεού. Ε, θέλω να πω: το Facebook με το που τα βάζει τα προσωπικά δεδομένα τα πουλάει αλλού. Εντάξει, μιλάμε για αρρωστημένου εγκεφάλου. Ναι, Έτσι. εντάξει. Ναι. Το να πάρει μια επιχείρηση τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη, αυτό εντάξει, είναι θεμητό ε, δεν με για να τον βοηθήσει. Εγώ πώ θα σε βοηθήσω, αν δεν ξέρω ποιε είναι οι ανάγκε σου. Ναι, προφανώ. Ε? Ε, δεν μπορώ να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Βλέπει λοιπόν ότι κάποιοι σχεδιάζουν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να σηκώνουν τείχος που κάτω γιατί επάνω ποιος τους ελέγχει κανένας για πες μου εσύ τώρα ποιο ελέγχει την google την εφορία της google στην Ελλάδα την πληρώνω εγώ το ξέρεις δεν το ξέρεις να το μάθουν και αυτό οι τηλεθεατές εμείς ε, έχουμε το digital marketing για να μας μάθει ο κόσμος και πληρώνουμε στην google ανάλογα με τα κλικ ναι, ναι, αρκετά καθαλώς. χρήματα η έδρα τους είναι στην. Ιρλανδία. Ναι. Με βάση τον εκεί νόμο θα πρέπει από τις αμοιβέ του να παρακρατείτε το 5% να υποβάλουν φορολογική δήλωση και να συμψηφίζεται αυτό. Πληρώνουμε εδώ στην Ελλάδα σε επιχειρηματίε όταν βάζουμε διαφήμιση στο διαδίκτυο. Κόστος δια... ε, ε, φόρο διαφήμισης. Αυτό πω... λέτε. Θα... όχι, δεν είναι ο φόρο διαφήμιση. Δεν είναι ο φόρο διαδικτύου αυτό. Αυτό είναι άλλη πατέντα. φορά διαδικτύου. Ναι, όχι, αυτό είναι το μισό. Το άλλο μισό Τρελή ποιο... είναι Το άλλο μισό ποιο είναι, αν δεν πληρώσω εγώ το 5% που είναι η εφορία της Google, η εφορία όταν θα έρθει να μου κάνει έλεγχο, δεν θα μου τα δεχτεί στι δαπάνε. Ναι. Δηλαδή πληρώνω 3.000 ευρώ το μήνα, λέω ένα νούμερο, 3515. 150 ευρώ πρέπει να πληρώσει φόρο η Google. Ναι. Δηλαδή δεν πρέπει να τις δώσω 3.000, να παρακρατήσω το 5% και να το αποδώσω εγώ στην εφορία υπονοματή της. Όχι, θα πληρώσω τα 3.000, αλλιώς δεν συνεργάζεται μαζί μου η Google, το φόρο της δηλαδή, θα πληρώσω για λογαριασμό της Google Επιπλέον 150. Τα 150 ευρώ για να δεχτεί η εφορία τα 3.000 ευρώ που έχω πληρώσει στην Google για να κάνω τη δουλειά μου. Ε, μήπως ακούσατε για μια πολύ μεγάλη επένδυση κάποιο ε, 2 δις δεν ξέρω πόσα της Microsoft στην Ελλάδα. Ε, έγινε αυτή τελικά. Δεν κατάλαβες. Πάντως η Amazon πήγε στο Ισραήλ, στο Ισραήλ τελικά. Πέρι... Δεν πήγε στην Ελλάδα. Ε, τώρα μιλάμε για την Google. Μην τώρα πάντως. Μας. Έχει σημασία αυτό που θα σου πω. Για να το ολοκληρώνω. Ε, για μάζεψε το 5% για να δεις Τον πόσα δισεκατομμύρια έχουμε πληρώσει στο ελληνικό δημόσιο για φόρους της Google δηλαδή ούτε το ένα εκατοστό από αυτό που θα έπρεπε να πληρώνει φόρο στην Ελλάδα δεν έχει πληρώσει και μας το εμφανίσανε οι κρατούντες η μεγάλη επένδυση των είμαστε φερέγγιοι κυβέρνηση και έρχονται και μας κάνουν τι μεγάλες επενδύσεις ε, που τις πληρώνουμε εμείς που τα έχει πάρει από μένα να. Με πιανού λεφτά γίνονται οι επενδύσει. Ναι. Με τις Google ή με τα δικά μου. Ε? Πού τελειώνει η απάτη και η κοροϊδία. Πες μου. Αυτά όμως. Αν δεν τα περάσεις δεν τα ξέρεις. Ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Και τρώει το σανό. Ο κόσμος δεν ξέρει Και τίποτα. δεν μιλάω υποτιμητικά. Δεν ξέρει τίποτα. Καταρχά, δεν μιλάνε τη γλώσσα των επιχειρηματιών. Δεν, μιλάνε, δεν καταλαβαίνουν τι λέμε. Νομίζουν ότι είμαστε κακοί όταν μιλάμε για Βουλγαρία ή για Κύπρο ή για Ντουμπάι. Είμαστε κακοί εμεί. Είμαστε αν Αυτοί είναι οι έξυπνοι. Δεν καταλαβαίνουν. Ο κόσμο, α πούμε, δεν καταλαβαίνει τι, τι είναι μεικτά και καθαρά. Δεν το ξέρει πώ θα το καταλάβει. Ναι, αλλά όταν κάποιο λέει Εγώ θέλω 1000 ευρώ, εννοεί 1000 ευρώ καθαρά mm. ο υπάλληλο. Mm. Εγώ όταν λέω 1000 ευρώ, εννοώ 1000 ευρώ μεικτά. Θα, του, θα σου το... δώσω χίλια ευρώ μεικτά. Συμφωνώ. Αν του το εξηγήσει, το καταλαβαίνει. Ναι, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινή γραμμή. Από ποιον, Υπό, Όλα υπο, πέφτουν εμείς, σε εμείς... αυτού που δημιουργούν. Εγώ για να λειτουργήσει η εταιρεία πρέπει ο κάθε ένα που έρχεται να τον εκπαιδεύσω, να τον ενημερώσω, να καταλάβει ότι είμαστε μαζί, δεν είμαστε απέναντι. Ναι, ε? βέβαια, βέβαια. Αποφάσισε προεκλογικά η κυβέρνηση τούτη και αύξησε του μισθού. Με τα δικά σας τα λεφτά Με ρώτησε <laughs> Αν μπορώ να το κάνω Δηλαδή φυρί φυρί να κλείσουμε όλες τις επιχειρήσεις Ή να, 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 να έχουμε ανεργία Φυρί φυρί να αναγκαστούμε να, να διώξουμε Είμαστε κόσμο Είμαστε στην εποχή που ο υπάλληλο Φοράει χαλκάδες και αλυσίδε. Έχουμε δουλεμπόριο και δεν το έχω καταλάβει Αν εγώ δεν είμαι καλός εργοδότης ε? Θα φύγει από μόνος του Θα πάει αλλού αν είμαι κακό εργοδότη, κακό επιχειρηματία, θα με βλάκα αυτόν που αξίζει να τον αφήσω να φύγει. Σωστά, γιατί δεν υπάρχουν και άτομα. Αυτό υποτιμάει την προσωπικότητά μου και του εργαζόμενου. Ε? Μα υποτιμάει όλου. Υποτιμάει... Με ποιο δικαίωμα για να εισπράξει τι ασφαλιστικέ εισφορέ. που είναι άπειρε. Άπειρε, άπειρε. Πού τι τη, πήγε τελικά. Το φερέγγιο κράτο. Πού πήγε τι ασφαλιστικέ εισφορέ, Εγώ έπρεπε να παίρνω 3.500 ευρώ σύνταξη. Πόσα παίρνω. Πόσα. 600 ευρώ. Γιατί. Γιατί. Συνεχίζω να δουλεύω, μου κρατάει το 30% και ύστερα από 44 χρόνια ξαναπληρώνω ακόμα. Ασφαλιστικέ εισφορέ γιατί την εργαζόμενη. <laughs> δηλαδή 44 χρόνια δεν φτάσανε. Έχει <laughs> <ρε, παιδί. laughs> ε, μένει <μέρος> 600 ευρώ <laughs> Όχι. Αυτό είναι απίστευτο τώρα που λέτε. Ε, δεν έτσι. το ήξερα ότι είναι έτσι. έτσι. είναι. Γιατί δεν ξέρω και πολλέ είναι πρέπει να είναι σε σύνταξη και δουλεύουν βέβαια. Ε, δε, δηλαδή πληρώνεται κανονικά ασφαλιστικέ εισφορέ. Βεβαίω. Ενώ είστε και σε σύνταξη. Ναι. Και μου κρατάνε και το 30% τη σύνταξη που θα έπρεπε να μου δώνει γιατί μου δίνουν το δικαίωμα να εργάζομαι. Αυτό το πληρώνω. Και πληρώνω και την ασφαλιστική εισφορά. Δεν φτάνουν Χωτρό. τα λεφτά που έχω πληρώσει 44 βλέπει, χρόνια. Όποιο βλέπει ζω. τώρα, πήρε πληροφορία που δεν θα την φανταζόταν το μυαλό του. Μα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αλλιώ πώ θα ταυτιστεί, χω, χωρί γνώση. Στείλουν συνέχεια τείχου. Εγώ δεν έχω να χωρίσω τίποτα από τον εργαζόμενο στην επιχείρησή μου. Δεν έχω τίποτα απολύτω. Εγώ είμαι ο οδηγό του λεωφορείου. Στο ίδιο λεωφορείο είστε. Άμα πάει για φούντο, θα πάτε μαζί. Ο άμα υ, πάει στα ουράνια, θα πάτε μαζί. Οι επιχειρήσει κλείνουν, αν βάλουμε σε μια ορθολογική σειρά, πρώτα από το τραπεζικό σύστημα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, γιατί υπάρχει. Υπήρχε και υπάρχει σχεδιασμό από το 1821 το ελληνικό κράτο να μην γίνει ποτέ κράτος. Τους νέους κατακτητές, τους συμμάχους, μας τους είπανε συμμάχους. Δηλαδή μετά το Σουλτάνο ήρθανε οι σύμμαχοι. Mm. Ναι. Ποιοι στήσανε τους εμφυλίους, ποιοι κάναν τη μικρασιατική καταστροφή, οι σύμμαχοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ε, έτσι είναι οι δομές σχεδιασμένες και λειτουργούν γιατί ο κόσμος μένει πίσω. Δεν έχει όλη την εικόνα. Έχει την εικόνα που του δίνει το κατεστημένο σύστημα από το ένα άκρο μέχρι το άλλο όλων των κομμάτων που περάσαν από το κοινοβούλιο. Μηδενός ξέρουμε. Όποιος ψάχνει να βρει διαφορές επί της ουσίας, ανάμεσα στο ένα κόμμα και στο άλλο είναι σαν να ψάχνει να βρει σε ένα στρογγυλό νόμισμα γωνία. Δεν έχει. Απλά στείνουν ένα θέατρο το οποίο εξυπηρετεί το διήρη και βασίλευε κρατάει τους πολίτες σε μια κατάσταση ζωοδή, στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να αποφασίσουν πότε θα μας πάνε και στο σφαγείο. Άμα τους αφήσουμε. Ε, ο καθένας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί. Το σημαντικότερο από όλα όμως είναι να είμαστε υγιείς, υπάρχουν τρόποι, ε, εμείς δεν μείναμε στην παραγωγή της πυρουλίνας, γι' αυτό στήσαμε και την άλλη μονάδα παραγωγής μανιταριών, θα σας πω κάτι... Πώς, το... τα προ... Πώς μπορεί να προμηθευτεί κάποιο μανιτάρια από εσάς, ας πούμε? Από την ιστοσελίδα μας. Ποια είναι? το spirulina.gr okay, Απλά στο, στο, στο ίδιο website, spirulina.gr βάζετε περισσότερα προϊόντα, ναι, το κάνετε πιο διευρυμένο. Έτσι διευρημένο. να πούμε μια κουβέντα και για το μανιτάρι γιατί είναι σημαντικό ε, αν θα πάρει 150 γραμμάρια φρέσκο μανιτάρι από αυτό που καλλιεργούμε το King Oyster ε, δεν έχει καθόλου βιταμίνη D αν το αποξηράνει στον ήλιο ώστε να μην καταστρέψει βιταμίνε. Ε, η βιταμίνη D2, το, τα 150 γραμμάρια γίνονται 15 γραμμάρια ναι. και η περιεκτικότητα στα 15 γραμμάρια βιταμίνης D2 είναι 2760 μονάδες. Πολύ καλό. Έχουμε υπογράψει μια σύμβαση με το Εθνικό Ιδρύμα Ερευνών. Μπράβο. Ε, ναι, εγώ δεν διανοούμε να μην συνεργάζομαι με τη δημόσια διοίκηση με ορθολογικό και έντιμο τρόπο mm -hmm. κανείς δεν μπορεί να με απαγορέψει να το κάνω και το κάνω όπου η πόρτα ανοίγει εγώ θα μπω και όπου είναι κλειστή προσπαθώ να την ανοίξω όταν πρέπει να είναι ανοιχτή ολοκληρώστε Και θέλω να ρωτήσω κάτι ε, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η σπυρουλίνα που δεν έχει βιταμίνη D παίρνοντας το μανιτάρι προσθέτεις Μ, τη βιταμίνη κατάλαβα. D Χωρί χημικά και χωρί τίποτα Τέλειο! Τι λείπει ακόμα η βιταμίνη C ναι. Έχουμε παραγωγή ακτινιδίων και πορτοκαλιών και τα λοιπά στην Ελλάδα? Πάρα πολύ Μπορούμε να πάρουμε με φυσικό τρόπο τη βιταμίνη D Γιατί C. παίρνουμε βιταμίνη D που είναι συνθετική και παράγεται από το πετρέλαιο? Για ποιο λόγο γιατί μα το δίνει ο γιατρό. Γιατί μα μάθανε. Ναι, και γιατί δεν έχουμε πιστεύω. και επιλογή. Τώρα αυτό που λέτε, α πούμε, είναι μια καινούργια προοπτική. Πολύ όμορφη, πολύ έξυπνη. Ναι. Μπράβο σα, αυτό θέλει η Ελλάδα. Λύσει το πρόβλημα. Εγώ, επειδή είμαι πολεοδόμο, δεν μένω σε αυτό. Έχω και διατροφικό τμήμα και διατροφικό τμήμα. Και, και, και ιατρικό τμήμα. Γιατί δεν μπορώ να κάνω ούτε το διατροφολόγο, ούτε. Σωστά. Το γιατρό. Έτσι λοιπόν, αφού εξαντλήσουμε. Πώ θα χρησιμοποιήσει κανεί τα προϊόντα μα με σωστό τρόπο για να το είναι. Το μανιτάρι σε τι μορφή είναι, Γιατί δεν το κατάλαβα. Το μανιτάρι... Αποξηραμένο. Είναι και αποξηραμένο και φρέσκο. Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή το αποξηραμένο, πώ το τρώει κάποιο. Το παίρνει και το τρώει σαν σνακ ε, Το βάζει, μπορεί να το. Αν σου αρέσει η γεύση, μπορεί να το φας και έτσι. Τέλεια. Ε, το βάζει στον blender, μπορεί να το κάνει σκόνη και το βάζει πάνω από φαγητά ή το κάνει σούπα. Μια χαρά. Και το παίρνει. Κατάλαβα. Επίσης έχουμε Πολύ και μια ωραία. συνταγή επάνω που το βάζει σε ζεστό νερό 10 λεπτά. Αυτό αναδομείται και μπορεί να το κάνεις και ψητό, να το κάνεις και γκριλ. Mm. Δηλαδή το αποξηραμένο μπορεί να το κάνεις σε όλες τις χρήσει. Δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Το... Ωραία, έχει ημερομηνία λήξη σε αυτό το μανιτάρι. Ε, αυτά είναι περίπου δύο χρόνια. Α, δηλαδή άμα ε, γίνει κανένα ε. πόλεμο, <laughs> αυτό θα είναι από τι καλύτερε επιλογέ. Και σπυρουλίνα έχουμε και μανιτάρια έχουμε. Εξ... Ποιο το σκέφτηκε το μανιτάρι, ε... Γιατί αυτό είναι πολύ genius ιδέα. Προσπάθησα 1,5 χρόνο να φτιάξω ένα συμπλήρωμα διατροφή που να έχει. Βιταμίνη το... D Ναι. Ε, είδα την ασυδοσία που υπάρχει και λέω όχι. Δεν θα βάλω συνθετικό για να πουλήσω. Το ψάξαμε λίγο περισσότερο και είδαμε ότι μπορούμε να το πάρουμε. Αυτό εδώ είναι το μανιτάρι. Το αποξηραμένο. Το αποξηραμένο μανιτάρι. Εννοείται θα το βρείτε στο σπουριλίνα.gr. Η σπιρουλίνα που χρησιμοποιώ εγώ είναι η με ιόδιο. Άμα έχει κανένα πυρηνικό τώρα το ιόδιο θα, θα βοηθήσει. Σίγουρα προστατε. Σπιρουλίνα με ιόδιο, γιατί το ιόδιο βοηθάει σε αυτέ τι καταστάσει. Ακριβώ. Σπιρουλίνα πλατένση είναι συγκεκριμένη. Και εδώ έχω και ένα καινούριο προϊόν. Ε, Ελληνικό 100% φυσικό προϊόν. Αυτό είναι χωρί ιόδιο. Οι ταμπλέτε εδώ είναι ένα γραμμάριο, εδώ είναι μισό γραμμάριο. Και είναι για μια εβδομάδα να δοκιμάσει κάποιο Πόσο του πάει, ναι. να ξοδέψει λίγα. Χρήματα. Τι είναι ουσιαστικά αυτό, Τι σπυριλίνα, χωρί ιόδιο. Χωρί ιόδιο. Το χωρίς παίρνουν ήδη. όλοι. Και γιατί λέει 7 Γιατί είναι για μέρες. Days, <σπιρ> 7 ημέρε. 7 μέρε power, δυνατό. Είναι όμω για 7 ημέρε. Ναι. για 7 ημέρε. Είναι για να ξεκινήσει κάποιο. Και να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο που είναι μέσα, να μα το στείλει, να το δώσει. Πολύ ωραίο. Καλά, εντάξει, η συσκευασία σα είναι σε άλλο επίπεδο. Είναι πάρα πολύ ωραία η συσκευασία σα. Έχει από πάνω καθοτικά, τα, το πίνακα με, 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 με την διατροφική αξία. Είναι το, το, το σημαντικότερο από όλα. Η είναι super μέσα. food. Είναι μέσα. Είναι το ερωτηματολόγιο. Ε, ακριβώ. Είναι από τη μια μεριά η χημική ανάλυση. Τι ακριβώ έχει το προϊόν. Από εδώ είναι η χημική ανάλυση. Και από την άλλη μεριά είναι οι προσωπικέ ερωτήσει. Αυτό έρχεται στο email τη εταιρεία και δίνουμε γραπτέ οδηγίε. Κατάλαβα. Τι ποσότητα θα παίρνει. Ιατρικέ ε, οδηγίε. Μισό λεπτό. Τι ποσότητα θα παίρνει, με ποιο τρόπο και τι αποτελέσματα θα έχει. Αν τώρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγεία και παίρνει πολλά φάρμακα, αυτό θα πάει στο ιατρικό τμήμα και θα πάρει από εκεί τι οδηγίε. Α... Γραπτέ οδηγίε σημαίνει ανάληψη ευθύνη. Ναι, ναι, βέβαια. Ε? Πλάκα κάνουμε. Είναι πολύ σοβαρό τώρα αυτό που λέτε. Αυτό δεν το κάνει καμία εταιρεία στον κόσμο. Όχι. Και μετά πάμε στο feedback. Ένα μήνα μετά θα σου έρθει ένα email που θα σου λέει, τερί, για πες μας τώρα. Και η πρώτη παραγγελία του ανθρώπου που θα επενδύσει σε αυτό είναι να πάρει ας πούμε, για ένα δύο, μήνε. Για πόσο του προτείνεται. Όχι, γι' αυτό βάλαμε αυτό το προϊόν, για μια εβδομάδα. Στη μια βδομάδα βλέπουμε... Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα προϊόν. Μπορεί κάποιο α... να θέλει να κάνει μια μεγάλη παραγγελία. Τι α, του μπορεί. προτείνεται. Να πάρει για, μια, για ένα μήνα. Ε, Τώρα έχουμε μεταβατικό στάδιο, πάμε σε χειμώνα. Είναι καλό να έχει κάποιο στο είναι, νου του το ανοσοποιητικό του. Η, η μικρότερη παραγγελία, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, είναι τουλάχιστον να πάρει την ποσότητα για ένα μήνα. Ε, ναι. Εμεί υπολογίζουμε την ποσότητα και του λέμε θα πάρει μία, δύο, τρει συσκευασίε. Ναι, ναι, ναι. Με... Το τι χρειάζεται, για τα κιλά του και ναι, για τα όλα ναι, αυτά. Ναι, ναι, ναι. Τέλειο. Ναι. Κοιτάξτε, ξέρω, εντάξει, σα έχω ξαναφέρει προφανώ, εγώ ξέρω και τα προϊόντα σα είναι εξαιρετικά. αυτό με το μανιτάρι, να πω την αλήθεια, μου, μου είχε αρέσει πολύ σαν ιδέα. Δηλαδή, αν εγώ θα το δοκιμάσω έτσι παρεμπιπτόντω. Σαν snack. Ναι, ναι. Θα το δοκιμάσω έτσι. Είναι γκουρμέ προϊόντα. Και βιταμίνη D. Ναι. Πώ. Ναι. Τίποτα. Τέλειξε το, το, φάρμακο εκείνο, το χαπάκι εκείνο τη βιταμίνη D. Αυτό έχει τη βιταμίνη D2. Ναι. Ε, τη βιταμίνη, εντάξει θα βγούμε και στον ήλιο δεν θα καθόμαστε όλη μέρα ναι, κάτω από το τέτοιο αλλά δεν τέτοιο. θα πλένε σε κάθε μέρα με σαπούνια και αφρόλουτρα όλο το σώμα τις ευαίσθητες περιοχές μπορούμε να τις πλένουμε κάθε μέρα αλλά τις, το υπόλοιπο σώμα μία φορά τη βδομάδα θα σαπουνίζεται. τις υπόλοιπε μέρες νεράκι να φεύγει ο υδρότας απαλό σκούπισμα με πετσέτα αυτό γιατί? Γιατί θέλει από 48 μέχρι 72 ώρες η βιταμίνη D που παράγεται στο δέρμα να πάει στο αίμα για να τη χρησιμοποιήσει ο οργανισμός εκεί που τη χρειάζεται. Ναι. Έτσι. Ο πολιτισμός είναι αυτό που λέμε. Δεν έχει διαφορά αυτό τώρα από αυτό που μας κάνουν. Η μη μάθεια είναι χείρον της αμαθίας. Mm. Τι θέλω να πω. Ε, με το που μπήκε το νερό στα σπίτια και το ζεστό νερό, Κάποιοι μπορεί να πλέονται και δύο και τρει φορέ την ημέρα με αφρόλουτα, σαπούνια κτλ. Πώ θα απορροφήσει τη βιταμίνη ο οργανισμό του, αφού την πετάνε. Αυτό τώρα είναι γνώση. Καλή πληροφορία. Είναι γνώση. Άρα, κάναμε αν ένα ωραίο τυπούμε, επεισόδιο για την υγεία. Αν δεν την πουλήσατε. Από τα πολύ ωραία πράγμα. είναι αυτά εδώ. Γιατί αυτά εγώ που ασχολούμαι με το θέμα τη υγεία και ναι. το ξέρετε και μου ναι. αρέσει πολύ. Ναι. Πολλά από αυτά που είπατε δεν τα γνώρισα. Ναι φανταστείτε και ο κόσμο κιόλα αντίστοιχα. Μα, μα, αυτό είναι το πρόβλημα. Θεωρούμε ότι ο κόσμο είναι χαζό γιατί κάνουμε ένα επικίνδυνο άλμα. Νομίζουμε ότι αυτά που ξέρουμε εμεί τα ξέρει και ο κόσμο. Μα δεν τα ξέρει. Δώσου. Όχι, δεν τα ξέρει. Δώσ' του τα. Ναι. Θε να συνεννοηθεί πραγματικά ή θε να τον κοροϊδεύει. Αν θε να συνεννοηθεί, θα πρέπει να τον μάθει πράγματα που δεν ξέρει. Να μάθει κι εσύ πράγματα γιατί δεν τα ξέρουμε όλα. Από αυτόν κάτι θα ξέρει. Ε? Δεν τα ξέρουμε όλα. Κάθε μέρα Καλά, μαθαίνουμε. εννοείται αυτό. Ναι, Εννοείται αυτό. Αυτό σημαίνει διάλογος, όχι μονόλογη. Ναι. Να σου πω τι βλέπω πίσω σου που δεν το βλέπεις. Να μου πεις τι βλέπεις πίσω μου που δεν βλέπω. Είμαστε και δύο κέρδες. Είστε από τους συνεργάτες της εκπομπής αυτής. Σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για όλες τις γνώσεις που μου έχετε προσφέρει και για, για το ότι είστε καλός συνομιλητής, γνωστικός άνθρωπος και και καλό επιχειρηματία, αλλά βασικά άνθρωπο αξία που θέλει να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Αυτό είναι που εκτιμώ πάντα σε εσά. Δεν έχει νόημα η ζωή διαφορετικά. Βλέπουμε παντού εχθρού. Δεν έχουμε εχθρού. Πού είναι οι εχθροί. Δώσε το καλό, πες τον καλό λόγο, δώσε το καλό. Πες το ότι κάνει λάθος. Και ακόμα και στην... ο τρόπος που τοποθετούμε στο πολιτικό σύστημα. Είναι καυστικό. Γιατί είναι τεράστια η ευθύνη να παίρνει τι τύχε ενό ολόκληρου λαού και ενό ολόκληρου έθνου με τον πιο ανεύθυνο και καταστροφικό τρόπο. Δεν δικαιούσε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Σε εμά πέφτει η ευθύνη. Σε εμά, αλλά με αποτελεσματικό τρόπο. Σωστά. Δεν χρειάζονται κραυγές. Δεν χρειάζονται διαδηλώσεις. Είναι παροχημένα αυτά. Ξέρουν τι γίνεται. Τα έχουν μετρήσει όλα. Και εμεί θα πρέπει να αντισταθούμε με ένα γόνιμο και παραγωγικό τρόπο. Που σημαίνει πολύ καλή ενημέρωση, πολύ καλή οργάνωση σε οτιδήποτε κάνουμε. Και αλήθειες. αλήθειες και, και γνώσεις. τα αποτελέσματα. Γιατί όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα δεν μπορείς να βάζεις τον κόσμο ε, να λειτουργεί με έναν τρόπο που θα του φέρει απογοήτευση τη μία πίσω από την άλλη κάτι κάνεις λάθος, βρες το σταμάτα να κάνεις λάθη όχι ότι δεν θα κάνουμε, θα κάνουμε αλλά ε, μπορούμε εμεί οι να άνθρωποι να ξεκινήσουμε τα... να αλλάζουμε τη ζωή μας ναι. αν ξεκινήσουμε από το σωστό τομέα που είναι η φυσιολογία και η υγεία είναι δική μας και η, η διατροφή ζωή. είναι το πρώτο πράγμα σίγουρα θα φάει κάτι κάποιο σήμερα ε, Α σκεφτεί λίγο καλύτερα το τι θα φάει. Ε, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μα. Ε, Εμεί δεν κυνηγάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο να μα στείλει ένα email ή να πάρει ένα τηλέφωνο. Και τι περισσότερε φορέ, δηλαδή το 90%, επικοινωνώ προσωπικά. Να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ναι. Μπορεί να πάρει την υγεία σου στα χέρια σου. Από σένα εξαρτάται. Εμεί είμαστε εδώ για σένα. Τέλεια. σπυρουλίνα.gr αυτό το επεισόδιο έφτασε στο τέλο του. Αν σε ενδιαφέρουν αυτά τα προϊόντα, που αν είσαι έξυπνο, ξέρω ότι σε ενδιαφέρουν. Γι' αυτό και έχουμε τον κύριο Λιανάκη, ο οποίο είναι ο διευθυντή τη σπιρουλίνα.gr. Επένδυσε έξυπνα. Εγώ χρησιμοποιώ σπιρουλίνα με ιόδιο. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που που, με, που μας άκουσες σε αυτό το επεισόδιο είναι σημαντικό για όλους μας να μεταδίδεται η γνώση που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Και εννοείται να ευχαριστήσω και τον κύριο Λιανάκη για όλες τις γνώσεις που μα μα προσέφερε για ακόμα μια φορά. Έχουμε κάνει και άλλα επεισόδια με τον κύριο Μανώλη. Θα τα βάλω εδώ πέρα να τα παρακολουθήσει. Στην περιγραφή από κάτω θα υπάρχουν και τα υπόλοιπα επεισόδια, αλλά και το site του Σπιρλούνα.gr. Να, να μπει και να προμηθευτεί και να μπει στη διαδικασία. Να σε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Εννοείται like, σχόλιο και αν σου άρεσε και κοινοποίηση. Γεια χαρά.